Φίλοι μου, καλή σας ημέρα. Σήμερα το φαγητό που θα κάνουμε είναι φρικασέ με ρεβίθια και σπανάκι. Ίσως να σας ακούγεται λίγο παράξενο σαν φαγητό, αλλά είναι πάρα πολύ όμορφο, πολύ υγιεινό, γιατί τα μεν ρεβίθια είναι πηγή πρωτεΐνης, το δε σπανάκι είναι πηγή σιδήρου και τα δύο είναι συστατικά που χρειάζεται ο οργανισμός μας. Και δώστε το και στα παιδάκια σας να το φάνε. Έχω βάλει λοιπόν από βραδύ στα ρεβίθια να μου σκέψουνε. Τώρα τα έχω σίγουρα, είναι έτοιμα. Είναι περίπου 600 γραμμάρια. Και εδώ έχω 350 γραμμάρια σπανάκι. Έτοιμο και εκείνο περιμένει. Έχω ένα κρεμμύδι μεγάλο κομμένο, χοντρο κομμένο. Έχω 3 κρεμμυδάκια με 4 φρέσκα. Έχω άνηθο, λεμόνι και αλεύρι για το τέλος να κάνουμε τη σάλτσα του για να δέσει, γιατί δεν θα το αυγοκόψουμε. Είναι νηστίσιμο φαγητό. Εδώ έχουμε το αλάτι και το πιπέρι. Σουρώνουμε λοιπόν τα ρεβίθια και ξεκινάμε. Ξεκινάμε λοιπόν. Θα βάλουμε πρώτα το κρεμμυδάκι μας. Έχουμε ανάψει το μάτι. Θα βάλουμε λαδάκι. Εκεί. Τα κρεμμύδια, τα ξερά, τα έκανα χοντροκομμένα. Δεν τα θέλω να είναι λιωμένα, να ακούγονται. Θα ρίξω και τα κρεμμυδάκια τα φρέσκα. Κατώνουμε τα κρεμμυδάκια μας να μαραθούν καλά. Και θα προσθέσουμε το σπανάκι. Θα ρίξουμε και το σπανάκι μας. Θα τα αφήσουμε να βγάλει τα υγρά του όλα, να καθίσει το σπανάκι. Και έχει και αυτό το ιδίωμα να βγάζει υγρά. Και
Έχει μαραθεί ωραία. Και θα ρίξουμε και τα ρεβίθια. Πάνε και αυτά. Παιδιά, θα γίνει φοβερό φαγητό. Φτιάχτε το. Μη σας φαίνεται περίεργο. Πρέπει να αυτοσχεδιάζουμε κιόλα. Μπορούμε να τρώμε συνέχεια τα ίδια και τα ίδια. Θα βάλουμε πιπεράκι. Εκεί. Αλατάκι. Θα βάλουμε νεράκι, ίσα που να σκεπαστούν λίγο και θα τα αφήσουμε 10-15 λεπτάκια να βράσουμε. Πω, παιδιά, όμως κοβολάει ο τόπος. Να ρίξουμε και τον άνηθο, να τελειώνουμε και με αυτό. Ωραιότατα. Το φαγητό μας, παιδιά, είναι έτοιμο. Τώρα, το μόνο που μένει να κάνουμε είναι να κάνουμε τη σαλτσούλα για να τη ρίξουμε μέσα να χυλώσει το φαγάκι μας. Δεν κάνουμε αυγολέμονο, είπαμε, γιατί είναι μυστήσιμο φαγητό. Λοιπόν, έχω 2 κουταλιές αλεύρι της σούπας και έχω και λεμόνι. Τώρα λεμόνι, βέβαια, όσο θέλετε, ανάλογα πόσο ξινό το θέλετε. Αρχίζουμε και το δουλεύουμε καλά. Ρίχνουμε νεράκι. Να ρεώσει καλά η σαλτσούλα μας. Έτοιμη, και θα τη ρίξουμε στο φαγάκι μας. Και θα το ρίξουμε μέσα στο φαγητό μας. Κουνάμε την κατσαρόλα μας καλά. Βλέπετε πως έχει χυλώσει κατευθείαν. Αυτό είναι φαΐ. Για να σερβίρουμε να δούμε τώρα. Έτοιμο, παιδιά. Αν σας άρεσε αυτό το βιντεάκι, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι μας, να μας βοηθήσετε και μας λίγο. Κάντε και μια κοινοποίηση να μας μάθουν οι φίλοι σας. Και το like περιμένω να ακούσω και τα σχόλιά σας. Φρικασέ με ρεβίθια σήμερα, λοιπόν.